Ακόμη και πολιτήρια βάζουν στα ξενοδοχεία τους για να περισσώσουν ό,τι μπορούν οι ξενοδόχοι της Κρήτης, που με φόντο την πανδημία του κορονοϊού και μετά από ένα καλοκαίρι που η τουριστική κίνηση και τα μέτρα επέβαλαν σε ένα μεγάλο μέρος τους τα ξενοδοχεία να μην ανοίξουν, η κατάσταση αποδείχθηκε ότι λειτουργήσε πιεστικά ως προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολιτήρια αρκετά, αλλά να ξέρετε ότι είναι συνήθως σε μικρές μονάδες, διότι αυτοί οι ξενοδόχοι δεν έχουν δεν έχουν βάλει τα σωστά θεμέλια για τις επιχειρήσεις τους σε περίπτωση προβλημάτων όπως ήταν ο κορονοϊός. Οι αγγελίες στο διαδίκτυο αναρτούνται κατά δεκάδες. Στο Ηράκλειο το τελευταίο έτος σε μία μόνο ιστοσελίδα ήταν 93 και από αυτές μόνο το τελευταίο τρίμηνο 56. Στα Χανιά από τις 46 αγγελίες του τελευταίου χρόνου, οι 30 ήταν στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, ενώ και στο Ρέθυμνο από τις 67 αγγελίες, οι 38 ήταν αναρτήσεις του τελευταίου τριμήνου. Στο Λασίθι, σε μία μόνο ιστοσελίδα, οι αγγελίες για πώληση ξενοδοχείων φτάνουν στις 74, εκ των οποίων οι 43 είναι του τελευταίου τριμήνου. Δεν είναι ευχάριστο. Δεν μπορείς όμως να το αποτρέψεις κιόλας από την άλλη. Το θέμα είναι ότι και στις καλές περιόδους αυτές αλλάζαν χέρια. Έτσι. Το θέμα είναι μην γίνεται από ανάγκη αυτό. Είναι να γίνεται όταν η επιχείρηση είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και υγεία θα έλεγα από την άλλη, αλλά να γίνεται όταν η επιχείρηση είναι στα πάνω της και όχι στα κάτω της. Αυτή την κρίση δεν την έχουμε ξαναδεί και γενικά το τουριστικό κύκλωμα υποφέρει αυτή τη στιγμή. Σε μεγάλη κλίμακα και γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Οι ιδιοκτήτες μικρών αλλά και μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων επιχειρούν να ξελαφρώσουν πουλώντας όσο τα ξενοδοχεία τους, καθώς οι τιμές είναι συρρυκνωμένες σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον όπως μαρτυρούν τα στοιχεία. Δεν πουλούνται για ένα κομμάτι ψωμί, όμως οι τιμές είναι μειωμένες σε σχέση με τις τιμές που ζητούσε κάποιος για να πουλήσει μια ξενοδοχειακή μονάδα πριν την κρίση του κορονοϊού. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα στη ζήτηση ακινήτων και διεκείνων που διατίθενται στην ξένη αγορά και αφορούν παραθεριστικές κατοικίες. Μια μόδα των τελευταίων χρόνων που απευθυνόταν σε μεσαία και υψηλά βαλάντια του εξωτερικού, που επένδυαν σε παραθεριστικές κατοικίες στην Κρήτη και που καταβαραρθρώθηκε και αυτή υπό την πίεση της πανδημίας. Που υπήρχε εντονότατο ενδιαφέρον από ξένους να αγοράσουν σπίτια στην Κρήτη και σε άλλες παραθεριστικές περιοχές της Ελλάδας, τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, η ζήτηση, το ενδιαφέρον είναι μειωμένο, παρά το ότι οι προσφερόμενες κατοικίες έχει αυξηθεί ο αριθμός τους και οι τιμές είναι ελαφρώς μειωμένες, παρουσιάζουν μια μείωση της τάξης του 10-15%. Ανακόλουθα τις πίεσεις που ασκείται, δείχνουν με την πρώτη ανάγνωση τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τις νέες εγγραφές αλλά και τα λουκέτα από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα αυτό στο Μητρό υπήρξαν 569 νέες εγγραφές και λουκέτο έβαλαν 282 επιχειρήσεις, την ώρα που το 2019 το ίδιο διάστημα οι νέες εγγραφές είχαν φτάσει τις 713 και λουκέτο είχε μπει σε 556. Πέραν της πρώτης ανάγνωσης, που θα μπορούσε να δώσει στη φετινή χρονιά θετικό πρόσημο, η δεύτερη ανάγνωση είναι απογοητευτική, καθώς η διατήρηση επιχειρήσεων, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, δεν σημαίνει ανάπτυξη, αλλά επιλογή επαγγελματιών να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους απλά για να απολαμβάνουν τα όποια ωφέλη σε φορολογικό επίπεδο, κάνοντας μια απέλπιδα προσπάθεια να κρατηθούν εντός της αγοράς. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται, δεν πάνε καλά ή είναι να κλείσουν, δεν κλείνουν, για να επωφεληθούν και τα μέτρα αυτά τα οποία παρέχονται και έχει να κάνει με αναστολή χρεών, έχει να κάνει με κάποιες επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια κτλ.